Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τι συμβαίνει με τις αυξήσεις ΔΕΗ. Γιατί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του έχει δηλώσει ότι στους τελικούς καταναλωτές της ΔΕΗ οι αυξήσεις θα είναι το πολύ 2,5 ευρώ το μήνα. Είναι επιλέξη η δήλωσή του. Ισχύει αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης? Όχι, αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Οι αυξήσεις που θα δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι αυξήσεις που έχουμε υπολογίσει εμείς για το μέσο νοικοκυριό στον τετράμινο λογαριασμό θα κυμαίνονται από 15 έως 20%. Και στους επαγγελματίες οι αυξήσεις αυτές θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ο κύριος Χατζηδάκης προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα ωρεοποιημένη για τις αυξήσεις, γιατί θέλει να περιορίσει την αντίδραση της κοινωνίας, το πολιτικό κόστος που θα έχει η κυβέρνηση με τις αυξήσεις αυτές. Η ουσία είναι ότι παρουσιάζει ένα σενάριο ότι χρησιμοποιεί δύο δεξαμενές. Αν θέλετε, εξοικονόμηση πόρων που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη μείωση του ΦΠΑ που είναι περίπου 200-300 εκατομμύρια όσον αφορά την ενέργεια. Μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέει, επειδή ακριβώς χρησιμοποιεί αυτό, η διαφορά θα είναι μόλις 2,5 ευρώ. Παρότι λοιπόν λέει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτές τις δύο δεξαμενές, τη δεξαμενή του ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ και τον πλεονασματικό λογαριασμό για τις αναλογικές ενέργειες, το λεγόμενο ΕΤΜΕΑ. Τα αναφέρει. Αναφέρει λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, για να το πω λίγο πιο απλά, θα φάει από τα έτοιμα, χωρίς νέες επενδύσεις και χωρίς καμία στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ΔΕΗ. Και θα μεταφέρει ένα πολύ μεγάλο κόστος όμως στην κοινωνία. Γιατί η μείωση της έκπτωσης κατά 5% του συνεπούς καταναλωτή είναι κάτι που η κοινωνία θα το δει άμεσα. Και πρέπει να πω ότι σε σχέση και με το ΦΠΑ υπάρχει ήδη αποτυπωμένη η μείωση του κόστους, γιατί το ΦΠΑ έχει εφαρμοστεί το μειωμένο λόγο των επιλογών μας κατά 7%. Οι διαφορές λοιπόν που έχουμε υπολογίσει δεν είναι τόσο μικρές. Ο καταναλωτής που είχε παραδείγματος χάρη 119 ευρώ κόστος το τετράμινο, μια οικογένεια αν θέλετε, ένα νοικοκυριό, τώρα θα έχει μια αύξηση περίπου 20 ευρώ. Δεν είναι τα 2 ευρώ που λέγει ο κ. Χατζηδάκης, είναι 5 το μήνα το λιγότερο λοιπόν που θα δει. Ή ο καταναλωτής που είχε το τετράμινο περίπου 280 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται προφανώς και η αντίστοιχη ποσότητα του νυχτερινού τιμολογίου, έχουμε κάνει κάποια μοντέλα, η αύξηση που θα δει θα είναι περίπου 60 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν είναι τα 2 ευρώ που λέει ο κ. Χατζηδάκης. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Για τους επαγγελματίες όμως, και για τους επαγγελματίες και της πόλης, τα μικρά μαγαζιά, αλλά και τις βιοτεχνίες και τη μέση τάση, η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η αύξηση ξεκινάει σίγουρα με ένα βασικό 12%, γιατί εκεί το ΦΠΑ, επειδή μπαίνει στα λογιστικά έξοδα, δεν αποτελεί πραγματικό έξοδο για την επιχείρηση. Άρα η καθαρή αύξηση της τιμής του ρεύματος για τις επιχειρήσεις, είτε αυτό είναι ένα στεγνοκαθαριστήριο, είτε ένα αρτοζαχαροπλαστείο, είτε είναι μια καφετέρια, ένα κτίριο γραφείων, είτε είναι μια κλινική, είτε είναι ένα μικρό ξενοδοχείο, είτε είναι και ζώα δωμάτια. Θα έχουν καθαρή αύξηση του κόστους όλοι οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, που θα υπερβαίνει το 15% και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, αλλά ο κύριος Χατζηδάκης, πάλι σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ισχυρίζεται ότι υπάρχει πραγματικό ταμιακό πρόβλημα με τη ΔΕΗ και ότι μάλιστα ορκωτός ελεγκτής έχει πει ότι η ΔΕΗ στους επόμενους μήνες θα αντιμετωπίσει πρόβλημα βιωσιμότητας. Ισχύει αυτό και γι' αυτό ακριβώς λέει ότι δεν είναι ζήτημα νεοφιλελευθερισμού ή ιδεολειψιών της κυβέρνησης, αλλά υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα εισόδων της εταιρείας. Τι ισχύει? Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΕΗ έχει στη Γενική Συνέλευση καταθέσει επίσημα ότι η ανάγκη χρηματικής επάρκειας, ταμιακής ρευστότητας, ας το πούμε καλύτερα, της ΔΕΗ για το επόμενο χρονικό διάστημα και για όλη τη χρονιά είναι της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης προσπαθεί να συσχετίσει τη λογιστική ζημία του 2018 με τις ταμιακές ανάγκες της εταιρείας για το τέλος του 2019, το οποίο δεν είναι αληθές ούτε λογιστικά ούτε οικονομικά. Η λογιστική ζημία της ΔΕΗ πράγματι το 2018 ανήλθε σε ένα ποσό της τάξης των 900 εκατομμυρίων. Όμως ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων είχε η ΔΕΗ και το 2013, είχε και το 2008. Μάλιστα, εκείνη τη χρονιά, θυμάμαι, είχε αυξηθεί η τιμή του ρεύματος και παρά τα αυτά είχε 400 εκατομμύρια ζημίες η ΔΕΗ. Η ουσία όμως των λογιστικών ζημιών είναι η εξής. Στον ισολογισμό του 2018, η ΔΕΗ είχε εγγράψει προβλεπόμενο κόστος 520 εκατομμυρίων ευρώ για πιθανά έξοδα που θα κάνει το 19 και το 20. Παραδείγματος χάρη από την αποεπένδυση μονάδων, δηλαδή αν πουληθούν λιγνητικές μονάδες, θα είναι ζημία στα παγιά της. Ή αν υπάρχει εθελούσια αποχώρηση και άρα αποζημίωση εργαζομένων, αν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Ή αν έχει ένα δικαστήριο με κάποιους επαγγελματίες, με κάποιους υπόλοιπους παράγοντες της αγοράς, όλα αυτά τα έχει εγγράψει ως λογιστικά έξοδα. Δεν όμως πραγματικά. Το πραγματικό, αν θέλετε, κόστος που αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στη ΔΕΗ, ιδιαίτερα τέλος 2018,
είναι το κόστος του φόρου άνθρακα για τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. Που αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Δεν υποτιμούμε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα στη ΔΕΗ. Δεν είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι έχουμε υπολογίσει ότι μόνο από την τυπλοποίηση οφειλών και τα μέτρα για τους στρατηγικούς κατοικοπληρωτές και τους τελικούς πελάτες, η ΔΕΗ θα μπορούσε, που ήδη έχει ξεκινήσει η ΔΕΗ, θα μπορούσε να εισπράξει το ποσό που χρειάζεται, γιατί κάποιοι το εκτιμούν περίπου 400 εκατομμύρια επιπλέον. Εμείς προτείναμε, κύριε Χατζηδάκη, ακόμα ένα μέτρο, πολύ συγκεκριμένο, να δώσει η πολιτεία τα 200 εκατομμύρια που οφείλει στη ΔΕΗ από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό είναι το κόστος που πληρώνουμε ως πολιτεία στη ΔΕΗ για την παροχή παντοσχαλιτικού ρεύματος στα νησιά, σε απομονωμένες περιοχές. Αντίστοιχα, αυτό το ποσό από το κοινωνικό μέρεσμα τέλος του 2017 η κυβέρνησή μας το είχε καταβάλει στη ΔΕΗ. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν 360 εκατομμύρια. Mm-hmm. Για ποιο λόγο τώρα δεν κάνει μια συμφωνία με τον κύριο Σταϊκούρα να πάρει τα 200 εκατομμύρια από το πλεόνασμα και να πάρει και όλα αυτά που θα προκύψουν από τις ρυθμίσεις που ήδη διοικείς ΔΕΗ δρομολογεί, που εκτιμούνται περίπου στα 400 εκατομμύρια. Άρα δεν θα υπάρχει ανάγκη να μεταφέρει κόστος στον πολίτη και πιθανά με τη μείωση του ΦΠΑ τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες θα δουν μικρότερο κόστος. Όμως η αίσθησή μας είναι ότι δεν τους βγαίνει ο προϋπολογισμός. Είναι δημοσιονομικό το θέμα και ταυτόχρονα έχουν και άλλα σχέδια για τη ΔΕΗ. Θέλουν να αυξήσουν τα ταμιακά διαθέσιμα γιατί θέλουν να την κάνουν πιο ελεκτική σε μελλοντικούς αγοραστές. Το είπε ο κ. Χατζηδάκης. Ιδιωτικοποίηση δηλαδή. Μίλησε λοιπόν ότι πρέπει να είναι πιο ελεκτική η ΔΕΗ σε ιδιωτικοποίηση και σε πώληση. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ποιος είναι ο ξεκάθαρος στόχος τους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σας πω ότι έτσι κερδίζει άμεσα και όλος ο ανταγωνισμός της ΔΕΗ. Αυτό που λέμε ιδιώτες εναλλακτικοί πάροχοι. Εδώ λοιπόν, μια και μου δίνετε πάσα, θα σας πω ότι πάλι ο κύριος Χατζηδάκης, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, λέει ότι κληρονόμησε από το ΣΥΡΙΖΑ μια ορολογιακή βόμβα που ήταν η ΔΕΗ. Και χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου, στο οποίο η Κομισιόν επέβαλε στην Ελλάδα η ΔΕΗ να πέσει το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά από 90% στο 50%. Και αυτό λέει είναι μέσω των νόμε η οποία υποχρέωσε την εταιρεία να πουλάει ρεύμα στους παρόχους κάτω του κόστους. Και το χρώνει όλο στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα λέει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί αυτό το πράγμα με την Κομισιόν προσπαθώντας να το καταργήσει. Τι απαντάτε? Οι πολύ μεγάλες αλλαγές οι οποίες πρέπει να έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας ήταν δύο. Η μία που αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και το μοντέλο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το γαλλικό μοντέλο λεγόμενο, επιβάλλει, αν θέλετε, και επιλέγει το target model που επιβάλλει να εφαρμόζεται στην ενέργεια. Και το δεύτερο είναι η προσαρμογή της ενέργειας και της ενεργειακής παραγωγής και της εμπορίας ενέργειας στην Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Όμως στο τέλος του 2014, τίποτα από αυτά τα δύο δεν έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις, τα λέγαμε συνολικά, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να φτάσουν σε συμφωνίες 2013 και 2014. Πρώτον, για τις νόμε, για τον τρόπο δηλαδή πώληση σε άλλους παρόχους ενέργειας των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και δεύτερον, στον νόμο για τη μικρή ΔΕΗ. Πρέπει να σκεφτείτε ότι την περίοδο 10-15 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επέλεξαν να υπάρχει 60% αύξηση τιμή του ρεύματος με παράλληλη νομοθέτηση πώλησης και υδροελεκτρικών και πάγιων της ΔΕΗ, με παράλληλη νομοθέτηση των ΝΟΜΕ, έτσι ώστε να φτάνει σε σημείο η ΔΕΗ να πουλάει και κάτω του ρεύματος την ηλεκτρική. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι εμείς καταθέσαμε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου την προηγούμενη εβδομάδα το πρακτικό της τέταρτης αξιολόγησης το καλοκαίρι του 2014, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όπου περιγράφεται η υποχρεωτική εφαρμογή και των ΝΟΜΕ και της μικρής ΔΕΗ. Άρα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις συμφώνησαν εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησής τους να προσαρμοστούν σύγχρονες απαιτήσεις, συμφώνησαν και να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία και υδροηλεκτρικά και συμφώνησαν επίσης να επιβάλλουν το μοντέλο αυτό των δημοπρασιών ρεύματος. Τη ΝΟΜΕ δηλαδή, που καταλήγει σε αρκετές περιπτώσεις και κάτω του κόστους που παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα η ΔΕΗ. Εσείς προσπαθήσατε να το διορθώσετε αυτό? Εμείς πρώτα απ' όλα ακυρώσαμε τον νόμο της μικρής ΔΕΗ και ακυρώσαμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχα είχαν επιλέξει να πουλήσουν την πλειοψηφία του δικτύου διανομής. Δηλαδή τις μεγάλες γραμμές υψηλής τάσης, τον ΑΔΜΙΕ. Ακυρώσαμε και τέτοια μοντέλα, έτσι ώστε να παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο το δίκτυο ενέργειας και αυτή είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε την τελευταία περίοδο, την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ένας από τους όρους που βάζουμε όσον αφορά το τι πολιτική πρέπει να σχεθεί από εδώ και προς. Πρέπει να μην ιδιωτικοποιηθεί και να παραμείνει ο δημόσιος έλεγχος στα δίκτυα και στα δίκτυα διανομής και στα δίκτυα μεταφοράς. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σας πω ότι οι νόμε έτσι κι αλλιώς, οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώνονται φέτος. Δηλαδή η τελευταία πρόκειται να γίνει ή που επρόκειτο να γίνει ήταν αυτή του φθινοπόρου. Δεν θα γινόταν άλλη.
Και έτσι κι αλλιώς αυτό που εξαγγέλει ο κύριος Χατζηδάκης, που έχει να κάνει με τη διακοπή των ΟΜΕ, είναι ένα μέτρο το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένο να γίνει και συνηγορούμε να γίνει, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει άλλη οικονομική αιμορραγία η ΔΕΗ. Όμως δεν έχει φτάσει η αγορά στο επίπεδο του 50% μας. Κατηγορεί ο κύριος Χατζηδάκης ότι δώσαμε χωρίς, αν θέλετε, να εισπράξουμε κάτι, το 50% στους ιδιώτες. Η ΔΕΗ έχει ακόμα το 75% περίπου της αγοράς. Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας ενέργειας και στην παραγωγή και στην παροχή, αν θέλετε, του ηλεκτρικού αυτού αγαθού, του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας. Και γι' αυτό λέμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να στηριχτεί, διότι στηρίζει όλα τα νοικοκυριά και όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Και η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνει η ΔΕΗ έχει να κάνει με το μοντέλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και με την καινοτομία, τους έξυπνους μετρητές, τα σύγχρονα δίκτυα, την επέκταση στα Βαλκάνια, τα νέα προϊόντα. Δυστυχώς για αυτά δεν έχει κάνει καμία κουβέντα ο κ. Χατζηδάκης μέχρι τώρα. Δηλαδή μιλάει μόνο για χαράτσι προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες και για ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρόθεσή τους, ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε ήδη συντάξει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο το έχουμε στείλει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πάρει ήδη μια πολύ καλή αξιολόγηση. Αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα ήταν η τρίτη στην αξιολόγηση του Εθνικού Σχέδιου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προβλέπει μια σταδιακή μετάβαση μέσω του φυσικού αερίου ως καύσιμο μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδεικτικά, παραδείγματος χάρη, σας αναφέρω ότι το μοντέλο για το 2030 που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάστηκε προβλέπει 17% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περίπου 60% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα η χώρα μας έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της Συμφωνίας των Παρισίων για το 2020. Έχουμε περίπου 30% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα από ΑΠΕ. Θα διπλασιάσουμε ή διεκδικούμε να διπλασιάσουμε το ποσοστό αυτό μέχρι το 2030. Και νομίζουμε ότι έτσι θα υπάρχει και μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη απάντηση και για τη ΔΕΗ, αλλά και για το κόστος ενέργειας. Γιατί η μεγάλη πρόκληση σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση είναι να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια και να, αν θέλετε, αναστείλουμε τον αποκλεισμό, να υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια, γιατί είναι ένα αγαθό το οποίο είναι απαραίτητο και για την επιβίωση και για τα νοικοκυριά και για την καλή ποιότητα ζωής, αλλά είναι και για την παραγωγή. Και τώρα δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει ήδη, αν έχει ακούσει και ο κόσμος που παρακολουθεί. Η αύξηση της τιμής που ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηδάκης δίνει ταυτόχρονα αύξηση της τιμής και σε όλους τους ιδιώτες εναλλακτικούς παρόχους. Θεωρητικά, οι εναλλακτικοί πάροχοι που είναι αυτοί από τους οποίους ο κύριος Χατζηδάκης θέλει να προστατέψει τη ΔΕΗ, τι πλεονέκτημα έχουν με τη δική του απόφαση? Χωρίς να επενδύσουν ούτε ένα ευρώ σε μια θέση εργασίας. Χωρίς να επενδύσουν ούτε ένα ευρώ σε επενδύσεις σε κάποιο έργο υποδομής, με την ίδια αξία πρώτης ύλης μπορούν να πουλάνε από 16 έως 20% ακριβότερα, άρα να έχουν μεγαλύτερα κέρδη, χωρίς επενδύσεις, χωρίς κόστος εργασίας και επιπλέον να κρατήσουν και λίγο χαμηλότερα την τιμή και να πάρουν πελάτες από τη ΔΕΗ χωρίς να επενδύσουν. Αυτό το όφελος δημιουργεί ο κ. Χατζηδάκης άμεσα στους ιδιώτες εναλλακτικούς παρόχους και είναι αυτό ένα βασικό πολιτικό ζήτημα. Μειώνει την αξία της ΔΕΗ με αυτές τις επιλογές, πέρα από το κόστος που μεταφέρει στους πολίτες. Το αποτέλεσμα λοιπόν στο τέλος της ημέρας είναι ότι ο πολίτης δεν θα δει μικρότερη τιμή ρεύματος που είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δει να αυξάνεται η τιμή του ρεύματος και από τις επιλογές του κ. Χατζηδάκη, αλλά και από τους ιδιώτες εναλλακτικούς παρόχους. Θα μαζέψει πιθανά βραχυπρόθεσμα κάποια κέρδη, χωρίς ορίζοντα όμως για τη ΔΕΗ, έτσι ώστε να ιδιωτικοποιήσει και τη ΔΕΗ και τα δίκτυα ο κ. Χατζηδάκης. Και υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Πηγαίνοντας στην εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα έχει ένας ιδιώτης τον έλεγχο του δικτύου όταν εμείς θέλουμε να αναμορφώσουμε όλη την ενεργειακή παραγωγή και την ενεργειακή εμπορία? Πρέπει να παραμείνει ο δημόσιος έλεγχος στα δίκτυα και διανομής και μεταφοράς, δηλαδή και στην μέση τάση και τη χαμηλή, αλλά και στην υψηλή υπερυψηλή. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το βασικό ζήτημα για τις επόμενες μέρες. Κύριε Φάμελ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μικρή συνέντευξη που μου δώσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.